Μετά. Ο Μίλτος Αγγελάρης είναι κοντά μας γιατί έχουμε τα πρώτα ευρήματα από την έφοδο της αστυνομίας και την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί. Τι βρέθηκε λοιπόν, Μίλτο? Βρέθηκαν πέτρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες, όπως επίσης και φωτοβολίδες. Σε διαμέρισμα μιλάμε αυτό. Για την εισβολή σε διαμέρισμα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Εισέβαλαν σε ένα διαμέρισμα λίγο μετά τις 6, δεν βρήκαν κάτι. Είχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει και δεύτερο διαμέρισμα στο οποίο να εντοπίσουν κάτι οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ. Έσπασαν την πόρτα, μπήκαν σε αυτό, ήταν και αυτό άδειο, ωστόσο βρήκαν πέτρες, μάσκες και φωτοβολίδες. Φαίνεται πως οι αντιεξουσιαστές θα χρησιμοποιούσαν αυτά τα αντικείμενα για να επιτεθούν κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ μετά τη χθεσινή συγκέντρωση. Μιλάμε για την ίδια πολυκατοικία πάντα, έτσι. Είναι ένα μιλάμε από τα πάντα για την ίδια πολυκατοικία. Έγινε και η επιχείρηση χθες. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Εδώ, σε αυτή την πολυκατοικία εντοπίστηκαν τα δύο άτομα. Στη Στουρνάρη 4, στη Σπυρίδωνο Τρικούπη 3-5, εντοπίστηκαν οι 6 αντιεξουσιαστές σε δώμα στην Ταράτσα, εκεί όπου βρέθηκαν πάλι μπουκάλια με βενζίνη, γάντια, μάσκες και άλλα αντικείμενα, πέτρες, μάρμαρα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Βλέπουμε αστυνομικούς ακόμα. Κανονικά, εκεί. Δημήτρη. Ναι. Σωστά, ψάχνουν. Ενδεχομένως να έχουμε και σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Θα το δούμε, θα το ξέρουμε σε λίγο. Στο ίδιο κτίριο. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι βρέθηκαν στο ίδιο κτίριο, παραμένουν εδώ στο ίδιο κτίριο. Βλέπουμε και τα οχήματα της ΚΑΜ και της αστυνομίας εδώ. Ενδεχομένως να τα έχουν μεταφέρει τα αντικείμενα ήδη και να μην είχαμε κάποια εικόνα ή θα τα μεταφέρουν. Δεν το ξέρουμε ακόμη αυτό. Θα τα δούμε, φανταζόμαστε, θα τα δείξει η αστυνομία αυτά. Είναι υποχρεωμένοι να τα δείξει τα ευρήματα. Ενδεχομένως να έχουμε και δημοσίευση. Ενδεχομένως να έχουμε και δημοσίευση, όπως έγινε και χθες, που είδαμε και την εικόνα και από τον ντρόουν της αστυνομίας, που είχαμε την εικόνα από τα ευρήματα. Και, από τα, και φυσικά τα μάρμαρα, τις μάσκες, τα γάντια. Λοιπόν, για οτιδήποτε καλώς. Νεότερο, Μίλτο, τα ξαναλέμε. Γεια σου, Μίλτο, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ. Να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας. Βλέπετε, κύριε Σκουλέτη, ότι η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις, δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζει και σήμερα. Και φανταζόμαστε ότι οργανώνεται και για την επόμενη. Έχουμε μια επέτειο μπροστά μας, θλιβερή, της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, που και εκεί συνήθως έχουμε έκτροπα. Αλλά εγώ θέλω να σας πω τώρα κάπου αλλού. Χθες είδαμε μια επίθεση του Ρουβίκονα, την οποία φαντάζομαι καταδικάζεται. Οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι, και στο σπίτι του Υπουργού. Προφανώς. Κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ο χαρτοπόλεμος, εννοείται αυτός που έγινε. Χαρτοπόλεμος και χαρτοπόλεμος. Εγώ ξέρω ότι μένει το πεντάχρονο παιδάκι του μέσα και είδε προφανώς κάποιος γύρω-γύρω γύρω να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ρωτάω, απλώς, εγώ άκουσα στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι άκουγα και τρικάκια Sky. Τρικάκια πέταξαν. Α, ναι. Άρα εσείς τι καταδικάζετε τον γιατί ακούω και Sky στο ραδιόφωνο μερικές φορές. Αυτή είναι η είδηση. Άρα εσείς καταδικάζετε το χαρτοπόλεμο. Αλλά πάντως προσέξτε να δείτε. Επειδή τώρα έχοντας διανύσει ένα τέταρτο στην εκπομπή, ανάμεσα στις δύο εικόνες του σημερινού Πρωθυπουργού και του πρώην Πρωθυπουργού, όπου ένας αισθάνεται την ανάγκη ο πρώην Πρωθυπουργός να συμμετάσχει σε μια πορεία τιμώντας τη δημοκρατία με όλο το συμβολισμό που έχει και πιάνοντας το νήμα, αν θέλετε, αυτή τη εξέγερση του 1973. Αυτή τη εξέγερση του 1973 με ό,τι μπορεί να σημαίνει σήμερα για τις προκλήσεις που έχει η νέα γενιά. Και την εικόνα του σημερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει weekend στο Λονδίνο, ναι. Προτιμώ σαφώς τον πρώην Πρωθυπουργό. Και θα σας πω κάτι. Η υποκρισία, λέτε, η υποκρισία, ξέρετε ποιανού είναι. Είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί είναι? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης, ανθρώπους, σαν τον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι χάρη τον Τσιτσιπά, τους αρνήθηκε να γίνουν Έλληνες πολίτες. Το κόμμα το ίδιο καταψήφισε το δικαίωμα. Το δικαίωμα, το κόμμα καταψήφισε το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια. Εκεί λοιπόν λέω την υποκρισία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα πάντα. Εκεί και λοιπόν απαγορεύει. Απαγορεύει. Και είναι τιμή για μας. Είναι τιμή για μας που ανοίξαμε το δρόμο. Για τα παιδάκια. Ώστε αυτά τα παιδιά που γεννιούνται εδώ, που η γλώσσα που μαθαίνουν οι πρώτοι είναι τα ελληνικά, να τους αντιμετωπίζουμε ως Έλληνες πολίτες. Έπρεπε τον κύριο Τσίπρα να πάει και ο κύριο Τσίπρα στο Τσιτσιπά. Και όχι στις πορείες. Γιατί αυτό γιατί, αυτή μα είναι το ανάποδο. Μα τι λέει, να το συγχαρούμε τον κύριο Τσιπρά, όπως Πολάκης το έχει κάνει και ο κύριο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι. Λέω ότι αλλά αυτή η αντιδιαστολή, Τσίπρα, μα τι λέτε τώρα. Δημιουργήσε αρνητικά συναισθήματα αρνητικό, σε έναν κόσμο. Το ότι τιμάς τη δημοκρατία, τους νέους φοιτητές του 1973, τον αγώνα κατά της Χούντας είναι αρνητικό. Δεν το βάζετε έτσι. Όχι, εκεί το πάτε. Εκεί το πάτε. Εκεί το πάτε. Και θα έπρεπε και τα δικά σας. Υποκρισία δεν είναι να υποκρισία.
Υποκρισία είναι να, όταν παλιά να κυκλοφορείς με τα τσεκούρια και τώρα να λες ότι είσαι εκλεγμένο. Μα αυτό είναι υποκρισία. Όχι μόνο αυτό. Και να λες εκδήλωση ότι το πρόβλημα είναι να είσαι αριστερός. Ξαφνικά ο πρωθυπουργός κύριος Κουρλέντος έχει εφαρμόσει αντιμνημονιακή πολιτική, ξαφνικά γίνεται κινηματικός. Αυτά, επιστρέφετε στο παρελθόν, αυτά σας λένε. Το παρόν το δικό μας είναι μέσα και έξω από την Βουλή. Αυτό είναι το παρόν. Δεν είναι στοιχείο της δημοκρατίας τα κινήματα. Ξέρετε κάτι. Το παρόν της χώρας και το μέλλον αυτό πρέπει να είναι. Η ιστορία της αστικής δημοκρατίας και της δυτικής δημοκρατίας και είναι και αποτέλεσμα των κινημάτων. Δεν λέει κανείς ότι αυτό δεν έχετε καταλάβει. Αυτό δεν έχετε καταλάβει. Αλλά το μέλλον μας δεν είναι τα κινήματα. Άρα λοιπόν ένας πρωθυπουργός να προχωρήσει. Άρα, να έρθει κανένα μια επένδυση εδώ, να ανοίξουν δουλειές. Να φτιάξουν τα πανεπιστήμια μας. Και τα κινήματα είναι μέσα στην καρδιά της δημοκρατίας. Η ανάπτυξη. Συντηρητισμός είναι ανάπτυξη. Μα, γιατί είσαι αντιδιαστολή τα βάζετε τα κινήματα είναι πια ολοξυρωνισμός. Η κυριαρχία από δεν καταλαβαίνω. Εσείς μισείτε την κοινωνία, όχι, περί αυτού πρόκειται. Μπορούν να εδώ υπερασπιζόσαστε μια κοινωνία που θέλετε να είναι στα διαμερίσματά της, στον καναπέ της και να βλέπει μόνο Sky. Αυτή τη δημοκρατία δεν τη θέλουμε. Τη δημοκρατία του Sky δεν τη θέλουμε. Την μηδιακή δημοκρατία δεν τη θέλουμε. Μα εμένα στη δικιά μου αντίληψη θέλω να υπάρχει ο Sky. Εσείς λέτε ότι όταν βγαίνει ο κόσμος έξω. Είναι κάτι κακό. Μα δεν είπε κανείς αυτό, κύριε. Μα αυτό είπατε πριν από λίγο. Δεν είναι όμως το μέλλον της χώρας αυτό. Αυτό είπα εγώ. Ότι το μέλλον που ονειρεύεται κανείς για τη χώρα μας είναι τα κινήματα. Το μέλλον της χώρας πρέπει να είναι και σήμερα και αύριο η δημοκρατία. Είναι. Και η δημοκρατία έχει και αγώνες και κινήματα και θεμικές παρεμβάσεις. Τα έχει όλα η δημοκρατία. Και πρέπει να προστατεύεται αυτό. Το μέλλον της χώρας δεν έχει να γίνει μαζί. Ένα κόμμα είναι στην εξουσία. Πώς θα γίνει. Και όταν ήσασταν όλα αυτά είχαν μπει σε λάθος δεύτερη κάνετε. Μοίρα. Λάθος κάνετε. Πώς λάθος κάνω λάθος. Ζητάτε συγγνώμη σήμερα για τα χημικά που είχατε ρίξει στους συνταξιούχους και στους πρώην συντρόφους σας, τον κύριο Λαφαζάνη και τους άλλους. Μα τι λέτε ζητάτε συγγνώμη. Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέω, τώρα. Ήταν θέματα. Μα τι είδους προσεγγίσεις είναι αυτές. Έχετε να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί για αυταρχισμό. Όχι, ρωτάω. Ζητάτε συγγνώμη για τότε που είχατε. Γιατί τότε είναι ένα προκλητικό ή αλλιώς προβοκατόρικο ερώτημα. Καθόλου πραγματικό ερώτημα. Μισό λεπτό, σας άρεσε τότε δηλαδή, κύριε Σκουρλέτη. Ποιο μας άρεσε τότε. Το να πέφτουν χημικά σε συνταξιούχους και σε διαδηλωτές. Μισό λεπτό. Το έχετε ξεχάσει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κλίμα της αστυνομοκρατίας και του αυταρχισμού. Για τα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Συγκεκριμένα. Με μονομένες περιπτώσεις. Με μονομένες περιπτώσεις. Όπου σε διαδηλώσεις μεγάλες υπήρχαν και χρήση βίας, οτιδήποτε. Τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει πάντοτε. Αλλά δεν ήταν ποτέ η επιλογή μας. Δεν κάναμε πολιτική με τον νόμο και τάξη. Για να χαϊδεύουμε την ακροδεξιά της παράταξής μας. Όπως κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Η Νέα Δημοκρατία επανιδρύει το αστυνομικό κράτος αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είτε το χρησιμοποιεί διότι αποτελεί μία από τις τρεις ή τέσσερις ψυχές της. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι πράγματι είναι συντηρητικοί. Η πιθανότητα να το θέλει ο πολίτης δεν πρέπει να το μυαλώσει μάλλον. Να θέλει ο πολίτης δηλαδή τάξη και νόμο. Ή κάνει και το άλλο ταυτοχρόνως, πέρα από αυτό. Χρησιμοποιεί όλη αυτή την ατζέντα για να καλύψει τη συντριβή της στο προσφυγικό. Για να μας κάνει να ξεχάσουμε τις αυξήσεις στη ΔΕΗ. Για να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ψήφισε πρόσφατα μέτρα που οδηγούν σε μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Και η εφαρμογή πρώτη αυτής της πολιτικής γίνεται στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή ρωτάω. Πάμε για μισθούς 600 ευρώ. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Διαφωνείτε και με τη ΔΕΗ δηλαδή. Και με το... Εσείς τι λέτε. Για τη ΔΕΗ. Εσείς τι λέτε. Το πούμε, ότι ετοιμάζεται ένα νέο ιδιωτικό μονοπόλιο εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Ενδεχόμενο οι πολίτες να σας έστειλαν στην αντιπολίτευση και για το κομμάτι της ασφάλειας και για το γεγονός ότι όπως λένε κάποιοι δείξατε ανοχή στην ανομία, το έχετε σκεφτεί. Τους, οι πολίτες να ψηφίζουν με όποια κριτήρια θέλουν και είναι πάντοτε σεβαστή η άποψή τους. Δείξατε ανοχή στην ανομία. Αυτό πρέπει. Καμία ανοχή. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα κοινωνικά, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν είδα να έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, την άλλη φορά γύρναγα από το εξωτερικό πριν από 15 μέρες στο αεροπλάνο και με πιάσανε δύο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και μου λέει: μα καλά, λέει, αυτοί κάνουν ό,τι κάνετε εσείς. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Μας λέγανε ότι θα σταματήσουν τους πρόσφυγες. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνετε. Διότι εδώ μετά τις πρέσπες είναι το δεύτερο θέμα που έγινε η στροφή των 180 μοιρών εκ μέρους της κυβέρνησης. Το προσφυγικό βεβαίως. Θα πάμε και σε αυτό. Όχι, δηλαδή, θα πάμε σε αυτό. Να πάμε σε αυτό, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε εξαντλήσει. Να πάμε και στο άλλο που έχει πάρει να κάνει και ένα σχόλιο όμως ο κ. Σκουρλέτης για τον δραματισμό και δημοσιογράφου χθες.
για τον τραυματισμό μια κοπέλα 20 χρονών, την οποία τον πήγαν στο νοσοκομείο με σπασμένα κεφάλια. Ένα λεπτάκι. Όλα τα κάνουν. Συγκεκριμένα. Έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Γιατί καλά είναι τα πέντε μπουκάλια στην ταράτσα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δαρεί ανηλαιώ. Αυτά τα πέντε μπουκάλια μα έρχονται στο κεφάλι, δεν θα λε τα ίδια. Δεν μπορεί η αστυνομία να εργαλειοποιείται στα χέρια τη κυβέρνηση. Περί αυτού πρόκειται. Καλά, εντάξει. Ο κόσμο δεν τη θέλει την αστυνομία δίπλα του. Δεν θέλει νόμο και τάξη, κύριε Σκουρλέτη. Όχι στο σινεμά μέσα. Όχι στο σινεμά μέσα στην αστυνομία. Α, το σινεμά εργαλειοποιείται. Για να κάνει την αστυνομία. Τώρα μιλάμε γενικά. Θέλουμε νόμο και τάξη στη χώρα ή δεν θέλουμε. Γιατί πάντα είχαμε νόμο και τάξη στη χώρα. Και νόμο και τάξη και δημοκρατία. Θέλουμε και δικαιώματα θέλουμε. Τα έχουμε όλα αυτά. Έτσι, και πολυφωνία θέλουμε. Τα και να σπάσουμε σήμερα τη μηνιοκρατία θέλουμε. Και τη χειραγώγηση τη κοινή γνώμη δεν τη θέλουμε. Έτσι θέλουμε. Καταπιέζονται τα δικαιώματα. Και μα ενοχλεί το γεγονό ότι ένα κατέχει το 80% των μέσων μαζική ενημέρωση. Αυτά είναι τα προβλήματα τη σύγχρονη δημοκρατία. Ενώ εσεί θέλετε να κλείσετε τα προβλήματα. Δεν θα κλείσετε τα μίντια. Εσεί αυτό έχετε καταλάβει. Αυτό σα είπα τώρα. Αυτό σα είπα τώρα. Αυτό σα είπα τώρα. Πολυφωνία σα είπα. Πολυφωνία σα είπα. Δεν θέλω όλοι οι δημοσιογράφοι να έχουν ένα αφεντικό. Θέλω να κάνουν το λειτουργήμα του. Με δημοσιογραφική διοντολογία. Τα αφεντικά δεν είναι ένα. Με δημοσιογραφική διοντολογία. Αυτό θέλω. Δύο πολύ καθαρά ερωτήματα. Πρώτον, αν συμφωνείτε με την πρώτη έφοδο τη αστυνομία στην ΑΣΟΕ όταν πήγε σε αυτά τα τρία υπόγεια που είχαν καταληφθεί. Και δεύτερον, εάν συμφωνείτε με τις ανακαταλήψεις των κτηρίων, 11 έχουν γίνει μέχρι τώρα, στο κέντρο της Αθήνας είναι γύρω στα 40. Mm-hmm. Θέλω καθαρή απάντηση. Προσέξτε να δείτε τώρα λοιπόν. Ναι. Αυτό που ονομάζεται ότι κάποιες από τις ανακαταλήψεις φάνηκε τελικά ήταν άνθρακας ο θησαυρός. Ήταν, διότι είδαμε μανάδες με μωρά παιδιά. Μωρομάνες που λέτε. Μωρομάνες, όχι που λέτε. Εσείς τι είδατε. Οι οποίες πώς φτάσανε στις μωρές. Οι μωρομάνες, κύριε Σκουλέτη, άρα, λοιπόν, πώς φτάσανε στην Πουμπουλίνα και άνδρο, δεν ξέρω. Δεν ήταν αυτές το άνδρο των διακινητών. Δεν ήταν το άνδρο των διακινητών. Ήταν κάτι άλλο. Μα η μωρομάνα που έμαθε τη διεύθυνση στην Πουμπουλίνα και δεν ξέρω που άλλο. Εκεί υπάρχουν παράνομες πράξεις. Βεβαίως, είναι παράνομη η κατάληψη ενός κτηρίου ή δεν είναι. Εκεί που υπάρχουν καθαρή παράνομες, ερώτηση, καθαρή εκεί που απάντηση. Θα σας πω όλα με τη σειρά τους. Ναι. Εκεί υπάρχουν παράνομες πράξεις. Βεβαίως η αστυνομία πρέπει να επεμβαίνει και να κάνει άρα τη δουλειά. Άρα σωστά και στην ΑΣΟΕ. Άρα, και στην ΑΣΟΕ σωστά παρενέβη. Στην ΑΣΟΕ σας είπα ότι έγινε μια επιχείρηση εντυπωσιασμού και μόνο. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα διαχρονικά, διότι δεν είναι τώρα το τωρινό φαινόμενο αυτό, το στέκει το συγκεκριμένο υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Βεβαίως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν προηγούμενες έπρεπε κυβερνήσεις. Να καθαρίσουν τα άρα λοιπόν είναι μια αδυναμία συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας. Έπρεπε να καθαρίσουν. Διότι και εγώ υπήρξα φοιτητής και ο κύριος Οικονόμου υπήρξε. Και μάλιστα τότε στις συνελεύσεις ήταν πολλαπλάσια συμμετοχή, ήταν χιλιάδες κόσμος. Δεν απαντάτε, όμως, αλλά δεν τον έπαιρνε κανένα να έρθει. Δηλαδή το ρωμαλαίο, ούτε με ρόπαλο, ούτε με μάσκα μέσα. Το ρωμαλαίο και γινόντουσαν μεγάλες αντιπαραθέσεις. Αλλά παίρνουν τώρα αποφάσεις με πλειοψηφίες τότε. Δεν ήταν αποφάσεις που γίνεται σήμερα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν. Εκεί λοιπόν. Εκεί λοιπόν. Και δεν εκφράζουμε το κίνημα. Άρα λοιπόν την αδυναμία. Δεν εκφράζουν κανένα κίνημα. Άρα λοιπόν την αδυναμία. Σας παρακαλώ με διακόπτη. Μα θέλετε να κάνετε. Όχι μισό λεπτό. Θέλετε να κάνετε μόνο τις ερωτήσεις. Και λέω λοιπόν την αδυναμία του φοιτητικού κινήματος δεν θα την καλύψεις με τα ΜΑΤ. Το ζήτημα είναι πώς θα επανακτηθεί η έννοια της συλλογικής μάλιστα διαδικασίας, ναι, η οποία θα είναι αυθεντική. Πώς την επανακτήσατε? Και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες όλων εκείνων των δυνάμεων και των φοιτητικών που τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες πλειοψηφίες, αλλά που στην πράξη δεν σημαίνει με τίποτα για την κοινωνία. Με τον έλεγχο στα πανεπιστήμια συμφωνείτε? Δηλαδή, με ενοχλεί, όχι, με ενοχλεί με τα κυκλώματα της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ που δίνουν θέματα. Έχω δει φροντιστήρια τα οποία λένε ελάτε να κάνετε το μάθημά σας στα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά φροντιστήρια. Και αν δεν το περάσετε, θα πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Εμένα αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο πράγμα. Τώρα και λοιπόν, τα καταγγείλετε. Μαζί σας είμαστε. Να τα καταγγείλετε συγκεκριμένα να λέτε. Αυτά λοιπόν να δούμε. Εσείς θα συμφωνήσετε με τον έλεγχο μέσα στα πανεπιστήμια με κάρτες? Όχι βέβαια, γιατί να συμφωνήσουμε? Εγώ λοιπόν θέλω και εσείς και εγώ να πάμε να ακούσουμε μια διάλεξη που δεν έχουμε κάρτα, γιατί θα πάμε μια φορά το χρόνο. Δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό σημαίνει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αυτό σημαίνει άσυλο. Τώρα μπορούμε να πάμε. Δημοκρατία και άσυλο είναι αδέρφια δίδυμα. Πρέπει να το καταλάβετε. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αφού δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Λάθος κάνεις. Όπως είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να πάμε. Σε δύο σχολές. Δεν είναι εύκολο. Απλώς υπονομεύουν τα δημόσια πανεπιστήμια διότι θέλουν να ανοίξουν δουλειές για τα ιδιωτικά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αυτό. Διακρίνουμε. Είπαμε πολλά με τον κύριο Σκουλέτη και τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν κοντά μας. Να είστε καλά, κύριε Σκουλέτη. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε